την ωραία που είναι η ομορφία του χαρακτηρισμού. Και όταν έχεις και καλά παιδάκια με τα ψάχνω, χαίρεσε δυο και τρεις και δέκα και χίλιες φορές παραπάνω. Και επειδή μιλάμε για χαρά, τι ωραίος ένας στίχος που μου έμεινε πολύ απόψε. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάγεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ο ουρανός. Και γι' αυτό, αυτό το πέτυχε η Παναγία. Γιατί χαίρεται ο ουρανός, γιατί βλέπει ότι ανοίγει ο παράδεισος. Γιατί βλέπει να κατεβαίνει ο Θεός στη γη και να γίνεται άνθρωπος. Να γίνεται άνθρωπος για να μπορέσει να κάνει τον άνθρωπο Θεό. Τόσο πολύ, τόσο πολύ το ήθελε ο ουρανός να το πετύχει αυτό. Και βρέθηκε η Παναγίτσα. Και αυτή η Παναγίτσα κατεβάζει τον Θεό κάτω στη γη. Για να τον έχουμε παντοτινό. Ναι, δεν γίναν κάποτε αυτά τα γεγονότα. Δεν γίναν για 30-33 χρόνια που έζησε ο Χριστός κάτω στη γη μόνο. Πα, πόσο λίγο θα ήταν αν λέγαμε «Να, μωρέ, ήρθε εκείνος που ήταν Θεός τότε, αλλά μετά τέλειωσε. Ξανέφυγε στον ουρανό και τέλειωσε». Θα μπορούσε και έτσι να γίνει, όπως ήθελε ο Θεός να γίνει. Μας άφησε όμως. Τι μας άφησε? Τα πάντα. Δεν μας άφησε κάτι. Μας άφησε και έμεινε για πάντα. Γιατί μας άφησε την Εκκλησία Του και τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Μας άφησε το Ιερό Θυσιαστήριο. Μας άφησε την Κολυμβήθρα. Που η Κολυμβήθρα τι είναι? Ο τόπος μέσα, το σημείο εκείνο που κάποιος γίνεται πολίτης του ουρανού. Δεν βαφτιζόμαστε πάλι για λίγο. Δεν βαφτιζόμαστε για 2, 5, 10, 100 χρόνια και τέλος. Πόσο λίγο θα ήταν, πόσο ταλέπορο θα ήταν να ήμασταν μόνο για 100 χρόνια. Βαφτιζόμαστε για να μπούμε στην αιωνιότητα, στην αιώνια ζωή. Αυτή την αιώνια ζωή που πάλι μας τη χαρίζει ο Θεός, που πάλι έγινε όργανο του Θεού η Παναγία για να κατεβάσει το Θεό. Και μετά την Κολυμβήθρα είναι το χρίσμα. Παίρνει ο παπάς το Άγιο Μύρο, κάνει το σταυρό εδώ στο πρόσωπο και σε πολλά άλλα σημεία του σώματος, του μικρού ή του μεγάλου που βαφτίζεται. Εμείς έχουμε την εικόνα στον τόπο μας μόνο του νηπίου βαπτισμού. Στην Αφρική δεν έχουν τον νηπίου βαπτισμού, έχουν τον μεγάλο που βαπτίζονται. Και φωνάζει ο παπάς, σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου, αμήν. Σφραγής, λέει τώρα το Άγιο Πνεύμα, τι? Το χαρτί που χρειαζόμαστε για να σωθούμε. Πώς έχουμε ένα χαρτί να ταξιδέψουμε με ειστήριο, πώς έχουμε την ταυτότητα, πώς έχουμε το διαβατήριο. Έτσι είναι και τούτη η σφραγίδα που σφραγίζει, όχι σε χαρτί, πάνω μας σφραγίζει και λέει αυτός πλέον μπορεί να σωθεί. Αυτός πλέον είναι για τον παράδεισο. Όχι, δεν μας βαφτίζουν και δεν μας μυρώνουν για να ταλαιπωρούμαστε σε αυτήν τη ζωή. Ούτε καν για να γίνουμε καλά παιδιά. Μας φραγίζουν και μας μυρώνουν
για να φτάσουμε στον ουρανό. Να μην μπορεί ο διάβολος να μας κερδίσει πλέον και εμείς αντί να το πετύχουμε αυτό και αντί αυτό να το χρησιμοποιήσουμε, παραδεινόμαστε, διάβολο μας κάνει όπως θέλει. Και μετά από την Κολυμπίδρα, από το Άγιο Μύρο, από την Αγία Τράπεζα, τι άλλο υπάρχει? Υπάρχει η δυνατότητα να ευλογήσουμε την αγάπη μας, τον έρωτά μας, το μαζί δυο να το ευλογήσουμε και να κάνουμε μια οικογένεια. Και είναι ο γάμος. Είναι ο γάμος. Και το πόσο σημασία έδωσε στο γάμο ο Θεός, φάνηκε, ξέρω τι σκεφτήκατε τώρα, το την Κανά. Όχι. Εγώ πάω λίγο πιο πίσω και μετά στην Κανά. Πού φάνηκε? Στη δημιουργία του κόσμου. Όπου εκεί ο Θεός μόλις είδε τον Αδάμ, είπε μη μόνον είναι τον άνθρωπο επί της γης. Αχ μωρέ, γιατί να είναι μόνος του άνθρωπος πάνω στη γη. Ποιήσομαι και μετά όλα τα άλλα της δημιουργίας της γυναίκας από την πλευρά. Και την είδε την Εύα ο Αδάμ και χαρισπόδρα, ηράστη αυτή, την ερωτεύτηκε. Ποιο άλλο σημείο μας άφησε μέσα, μας θεμελίωσε η Εκκλησία μας σαν δώρο? Την εξομολόγηση. Πόσο φιλάνθρωπο μυστήριο είναι η εξομολόγηση. Πόση αγάπη κρύβει η εξομολόγηση από το Θεό στον άνθρωπο. Θα μπορούσε να μας πει, σας βάφτισα, σας μύρωσα, αμαρτίες, τέλος. Κάνατε μία απόψε. Θα τολμήσω να πω τη λέξη. Θα ήταν το δίκιο. Μια δεν δείξερε ο Θεός. Πόσο ο άνθρωπος εύκολα μαθάνει, απαρτάνει, αμαρτάνει, δίνει σε έναν παπά, σε έναν άνθρωπο. Άνθρωπος είναι και αυτός. Το πετραχύλι να διαβάζει και να σβήνει. Να σβήνει καλύτερα από ό,τι σβήνει το σουγκάρι στον πίνακα. Χωρίς σημάδια. Χωρίς να μένει πίσω σκιά. Και αυτό είναι το έκτο στη σειρά. Ότι θέλει έναν παπά, έναν άνθρωπο, πώς θα τα κάνει όλα αυτά, λέει η Εκκλησία μας, ποιος θα τα κάνει. Άγγελοι να έρθουν, απαπα, ποιος θα άντεχε να βλέπει αγγέλους να λειτουργούν. Τρέχοντας θα εξαφανιζόμασταν όλοι. Αφήνει, παραδίνει η Εκκλησία μας στους επισκόπους και δια των επισκόπων σε εμάς τους ιερείς για να μας διαβάζουν το μυστήριο της ιεροσύνης και να παραδεινόμαστε στο λαό για να φτιάχνουμε όλα τούτα εδώ. Και τελευταίο είναι το ευχέλαιο, λέει η Εκκλησία, από αρρώστιες, προβλήματα. Σας αφήνω ένα μυστήριο να σας γιατρεύει. Και εμείς το χάσαμε, το ξεχάσαμε. Μπορεί και να μην το πολύ πιστεύουμε ότι έχει τόση δύναμη. Και λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθερος, στην επιστολή προς Ιακώβου, του Αγίου Ιακώβου, ασθενή της είναι κάποιος άρρωστος, προσκαλεσάστο τους πρεσβυτέρους, να καλέσει, λέει, τους πρεσβυτέρους, και εδώ εννοεί όλους μαζί, Θεέ μου, πού πάνε οι παπάδες όλοι μαζί, πουθενά με πάνε όλοι μαζί, να καλέσει, λέει, τους πρεσβυτέρους, οι οποίοι αλείψαντες αυτόν ελαίο, θα τον αλείψουν με λάδι,
Κάνε αμαρτίες, είπε ποιηκός, αν έχει κάνει αμαρτίες. Αφαιθήσονται αυτό. Ποιες αμαρτίες? Αυτές που ευθύνονται για την ασθένειά του. Άρα, πολλές αμαρτίες φταίνε για την αρρώστια μας. Αυτά είναι της Εκκλησίας τα πράγματα, τα θαύματα, τα ιερά και τα όσια, τα μυστήριά της, τα οποία μας τα άφησε κληρονομιά ο Θεός, ο Χριστός, φεύγοντας, στέλνοντας το Άγιο Πνεύμα, το οποίο όλων συγκροτεί τον θεσμό της Εκκλησίας. Το Άγιο Πνεύμα μας μαζεύει. Τι χρειάζεται όμως για να είναι ο Θεός παρόν? Δεν μπορεί να είναι ένας μες στην Εκκλησία και να λέει εγώ είμαι Εκκλησία. Το μαζί έφτιαξε η Εκκλησία, η Εκκλησία μας. Το μαζί, το όλοι μαζί. Και από πού ξεκίνησαν όλα αυτά? Την Παναγίτσα μας. Γι' αυτό σας τα είπα. Από την Παναγίτσα μας ξεκίνησαν. Αυτή κατεβάζει τον ουρανό. Αυτή μας αφήνει το δρόμο του Χριστού να γεννηθεί και να περπατήσει και να αγιάσει και να διδάξει και στο τέλος να σταυρωθεί για να πηγάζουν από το σταυρό τα θαύματα και τα μυστήρια όλα. Όχι, δεν πηγάζουν ούτε από τη σοφία των παπάδων, των δεσποτάδων, ούτε καν τη σοφία των πατέρων. Από το σταυρό πηγάζουν όλα. Τι ωραία αυτή η εικόνα, σας την έχω πει κι άλλη φορά, που τρέχει ο άγγελος να μαζέψει όλο το αίμα του Χριστού, γιατί το χρειάζεται η Εκκλησία αυτό το αίμα. Αυτό λοιπόν το Χριστό γεννάει η Παναγία. Και φεύγει ο Χριστός και τη λέει, συμφέρει ημίν, ή να εγώ απέλθω, λέει τη Μεγάλη Πέμπτη, σας συμφέρει. Γιατί αν εγώ, λέει, δεν φύγω, δεν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα. Και επειδή φεύγει, πώς φεύγει ο Χριστός? Σταυρωμένος, πεθαίνει. Τόσο πολύ αγάπησε, λέει, όλους τους ανθρώπους που πέθανε για να κατεβεί κάτω στον Άδη και να μας χαρίσει, πρώτα να χαρίσει, λέει, και σε αυτούς που ήταν στον Άδη. Όσοι πίστεψαν σώθηκαν, μπορεί και όλοι, μπορεί και λίγοι, μπορεί και κάποιοι, μπορεί, πίστεψαν και σώθηκαν. Κυρίως όμως τι μας χαρίζει με το θάνατό του Χριστό? Την ελπίδα της Αναστάσεως. Ανάσταση. Όχι θάνατος, λέει ο Θεός. Θα πεθάνω εγώ για σας. Ξαναλέω. Λέει ο Χριστός, θα πεθάνω εγώ για σας. Θα πεθάνω. Όχι λίγο. Θα πεθάνω τελείως. Μα είναι Θεός, λέμε. Γιατί πέθανε? Γιατί μας αγαπούσε. Γι' αυτό πέθανε. Για να μας χαρίσει μετά την Ανάσταση και μέσα από την Ανάσταση την αιώνια ζωή. Όλα τούτα εδώ τώρα μας τα χάρισε η Παναγίτσα. Προσφέρθηκε για να δει ο Χριστός κάτω στη γη. Αχ, και να ξέρω, πιστεύω ότι όσο και αν το σκέφτομαι με το χαζό μικρό μυαλό μου, ήξερε άραγε όταν έλεγε και τη φράση «Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου, είμαι εδώ, παραδίνομαι δούλη του Κυρίου, ας γίνει όπως το είπες, Άγγελε». Ήξερε άραγε τι ανοίγει η Παναγία. Λίγο κάτι θα ξέρε. Φαντάζομαι ότι το πολύ που να το φανταστεί. Πού να το φανταστεί καημένη ότι εκείνη την ώρα ανακάτωνε τα πάντα
για να γίνουν τα πάντα υπέροχα για τον άνθρωπο. Όχι για έναν άνθρωπο, για όλους τους ανθρώπους. Από τα μωράκια, τι υπέροχα μωράκια δίνετε. Μη στα ματιά σου. Τι υπέροχα. Μέχρι τον μεγαλύτερο, μέχρι τον τελευταίο πάνω στη γη. Πού να είναι ο τελευταίος, στο βορρά, στο νότο, στην ανατολή, στη δύση, που σημαίνει τελευταίο. Για όλους είναι. Και δεν ήρθε μόνο για εμάς τους ορμήνους. Πιστεύουμε εμείς, λέμε και το τυπερμάχνο και φουσκώνουμε. Δεν ήρθε για να συντρίψει τους άλλους. Ήρθε για να μας κάνει εμάς παραδείγματα για τους άλλους. Τρομάρα. Τι παραδείγματα θα μας κάνει. Τα χάσαμε κι εμείς τώρα. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο δρόμος της σωτηρίας μας. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τον Χριστό. Πάμε να αφαιθούμε στον Χριστό και κυρίως όταν την προσκυνάμε, μωρέ, την Παναγίτσα, να της λέμε και ένα ευχαριστώ. Να της λέμε ένα ευχαριστώ. Να της λέμε ένα ευχαριστώ. Το αξίζει το ευχαριστώ, γιατί τόσα πολλά μας έδωσε, μας δίνει και θα μας δίνει. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο είμαι εδώ για εξομολόγηση. Πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι, πόσο χαίρομαι που έρχεστε. Και κάθε Κυριακή λειτουργούμε και κάθε Παρασκευή κάνουμε τους χαιρετισμούς, τους άλλους χαιρετισμούς από την άλλη μεριά. Τώρα την Κυριακή, την άλλη, όχι αυτή, είναι του Σταυρού, εφέρεται κανένα λουλουδάκι, ήδη έχει πολλά λουλουδάκια η απλή μας, οι απλές μας, κανένα λουλουδάκι να τα βάλουμε στο Σταυρό και να τα πάρετε ευλογία. Ακόμη μου είπαν η Επιτροπή μες έξω τα υπέροχα κορίτσια που έχω, που έχει το χωριό μου. Να ετοιμαστούμε, να βοηθήσουμε, να φτιάξουμε ωραία επιτάφια. Ό,τι μπορείτε, δίνετε. Να είμαστε καλά. Να είναι όλοι οι άνθρωποι. Διευχόν τον Αγίον Πατέρα ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημών. Χίλια μπράβο και στα κοριτσάκια μου που στόλισαν τόσο ωραία την εικόνα. Για ποια Παρασκευή δεν έχουμε, η κυρία Μαρία? Συμπληρώσαμε δηλαδή. Ωραία. Να είμαστε καλά.